Και θα πάμε τώρα να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ελευθέρη Αυγενάκη, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Η αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ανακάλυψε την πίεση και τον καβάφη σε σημερινή της ανακοίνωση. Κύριε Αυγενάκη, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού για όσους διακοπεύουν. Ή καλό φθινόπωρο για όσους επέστρεψαν στις θέσεις τους. Να είστε καλά. Τώρα βέβαια, έξοδος από τα μνημόνια ημερολογικά την έχουμε τουλάχιστον. Η κυβέρνηση, πώς να το πω, μαζεύει επένους από Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και από τον ξένο τύπο. Και αναρωτιέμαι μήπως είναι και λίγο μικρό ψυχό το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αντιδρά σε όλη αυτή την ιστορία με τον τρόπο που αντιδρά σήμερα. Καταρχήν δεν ξέρω ποιο τύπο διαβάζετε για να συγκεντρώνετε εσείς επένους από ξένο τύπο, αλλά μάλλον που διαβάζουμε τις ίδιες εφημερίδες και επειδή είναι και ατελείωτες, νομίζω ότι ο ξένος τύπος μάλλον στο τέλος της ημέρας δεν αναγνωρίζει τα όποια θετικά θέλει να παρουσιάσει η σημερινή κυβέρνηση με την τυπική ολοκλήρωση των μνημονίων, μια και επί της ουσίας συνεχίζεται. Mm-hmm. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη ανάγκη των στελεχών της κυβέρνησης να υποστηρίξουν ένα αφήγημα εξόδου από το μνημόνιο. Είναι ανάγκη διότι ως γνήσιοι προπαγανδιστές θέλουν πραγματικά να αλλάξουν ατζέντα και να γυρίσουν αλλού το θέμα της συζήτησης. Εδώ θυμάστε ότι ο κύριος Κουβέλης προημερών, την ώρα που ακόμα θρυνούσαμε και θρυνούμε ακόμα θύματα στο μάτι, έτρεξε να πει ότι ναι, μεν υπάρχει πόνος, αλλά όμως έχουμε έξω από τα μνημόνια, οπότε μια χαρά είμαστε. Όχι, εγώ το αναφέρουμε. Αναφέρθηκε ως επένους, γιατί έχουμε επένους. Έχουμε επένους από το Γιούνκερ, από το Μοσκοβισί, από όλους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Καλά κάνετε και βάζετε και μου αναφέρετε ονόματα, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί και τον επικεφαλή του ESM, του κύριου Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι το 2014, και που είναι εκεί καθαρή αλήθεια δηλαδή, η χώρα έβγαινε από τα μνημόνια και μας προέκυψε ο κύριος Βαρουφάκης. Μιας και το λέτε αυτό, κύριε Αυγενάκη, γιατί όντως η Ελλάδα, αν κάνουμε συγκριτικές ασκήσεις, ας πούμε, σε σχέση με την Πορτογαλία, χρειάστηκε 3 μνημόνια και καμιά δεκαπενταριά παραπάνω, ίσως αξιολογήσεις, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και δεν το αφισβητώ ότι εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την περίοδο Βαρουφάκη. Αλλά μήπως και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να μιλήσει για ευθύνες για τις δικές της καθυστερήσεις, τις δικές της σκληρές διαπραγματεύσεις, τα ζάπια για τα Παρίσια, δηλαδή και αυτά. Είναι θέματα σε όλη αυτή την οχταετή περιπέτεια της Ελλάδας που μας οδήγησε εδώ. Θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία 4 χρόνια κυβέρνηση στον τόπο αυτό είναι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο, τον συναρχηγό του. Mm-hmm. Άρα επιτρέψτε μου, παρακαλώ πάρα πολύ, να σας θυμίσω επίσης ότι για 230 περίπου εκατομμύρια, αλλά το λεγόμενο Μέλι Χαρδούβαλη, η χώρα έβγαινε τα μνημόνια πραγματικά και πέσαμε στα χέρια του λαϊκισμού, της προπαγάνδας και φυσικά του κυρίου Βαρουφάκη με όλα αυτά τα τρελά τα οποία έκανε και φυσικά με τις ευλογίες και την έγκριση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για ποια έξοδο συζητάμε όταν βγαίνουμε από τα μνημόνια και η δημόσια περιουσία παραμένει δεσμευμένη για 99 ακόμα χρόνια. Τι ακριβώς γιορτάζουμε σήμερα ή θα έπρεπε κατά τον κύριο Τσίπρα να γιορτάζουμε σήμερα? Γιορτάζουμε την οπισθοχώρηση της χώρας τα 3 τελευταία χρόνια. Γιορτάζουμε ότι η κυβέρνηση μας φόρτωσε 1/3 αλλά και 4ο μνημόνιο από 1/1/19. Γιορτάζουμε ότι χρεωθήκαμε άλλα 200 δις από την αφέλεια του κυρίου Τσίπρα. Αφέλεια εντός εισαγωγικών. Γιορτάζουμε το ιστορικό δημοψήφισμα και τη μεγαλύτερη εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Αυτό το που πραγματικά συμβαίνει σήμερα είναι η ολοκλήρωση ενός κύκλου της χειρότερης κυβέρνησης όλων των εποχών. Mm-hmm. Σήμερα, μετά από αυτό το επικοινωνιακό πανηγύρι, ξεκινά και επίσημα η πραγματική και πολύ καθαρή έξοδο αυτής της ανήθικης κυβέρνησης, και αυτή θα είναι μη αναστρέψιμη. Τι χρειάζεται πραγματικά η χώρα όμως για να βγει από τα μνημόνια? Εδώ είναι το ζητούμενο. Και αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα μας σήμερα είναι ένα τολμηρό σχέδιο ανασυγκρότησης του κρατικού μηχανισμού που εμφανώς είναι διαλυμένος, και επανεκκίνηση της οικονομίας με τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Χρειάζεται μια άλλη φιλοσοφία για το πώς είναι οργανωμένος αυτός ο τόπος. Mm-hmm. Πώς λειτουργούν οι θεσμοί, το κράτος, η σχέση του κράτους με την οικονομία. Χρειάζεται να δοθούν ευκαιρίες έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να δημιουργήσουν και να μπορέσουν να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα. Τα σχέδιά τους, για να μην είναι μονάχα με τεντωμένο το χέρι για μια ελεημοσύνη μέσα από τα λογής προγράμματα επιδοτήσεων. Χαρτζηλίκια που δίνει. Κατανοείται όλα αυτά συγκριτική τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ όμως θέλω να επισημάνω, να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό. Γιατί γενικά έχει το πώς προσεγγίζει κανείς ένα δεδομένο, δηλαδή ότι τελειώνει το μνημόνιο, έχει και μια ψυχολογική σημασία. Και το λέω γιατί η Νέα Δημοκρατία ζητάει μονότανα εκλογές. Εκλογές δεν θα έρθουν ούτε το φθινόπωρο από ό,τι φαίνεται. Και μήπως θα πρέπει τουλάχιστον να αναθεωρείτε σε αυτό το ζήτημα τη θέση σα για να μην συντηρείτε
διατηρείται ένα παρατεταμένο προεκλογικό κλίμα που επιδρά αρνητικά στην οικονομία, που δυσκολεύει την έξοδο της χώρας στις αγορές. Μήπως και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή πρέπει να σκεφτεί άλλους τόνους στο πώς χειρίζονται ορισμένα πράγματα από εδώ και μπρος. Επαναλαμβάνω, κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφού επιμένετε να βάζετε σε πρώτο πλάνο τη Νέα Δημοκρατία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, με συγχωρείτε, Αυτό θα το διευκρινίσουμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ βάζω στο πρώτο πλάνο τη Νέα Δημοκρατία, διότι συνομιλώ με τον γραμματέα τη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Συντόμως λοιπόν, και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, θα στηθούν εκλογές. Οι κάλπες είναι αναπόφευκτες για τον κύριο Τσίπρα. Όσο και αν προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα είναι εξαιρετικά βαριά και δεν τον αφήσουν να σηκώσει ανάστημα και να δημιουργήσει λάμψεις και τεχνητό φωτισμό σε σημεία που εκείνος έχει φωτίσει, όχι στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία και είναι σκληρή. Το θέμα των Σκοπίων έχει βαρύνει πολύ το τοπίο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Το θέμα της πρόσφατης τραγικής κατάστασης που βιώσαμε όλοι οι Έλληνες αλλά πολύ περισσότερο οι κάτοικοι της Ραφίνας είναι κάτι που ακολουθεί. Έχει στιγματίσει τον κύριο Τσίπρα και την ικανότητά του να κυβερνήσει. Φυσικά έρχεται ως συνέχεια και με αυτά που είχαν συμβεί στη Μάδρα Αττικής λίγους μήνες νωρίτερα. Και τι θα ακολουθήσει. Και ένα τελευταίο. Συζητάμε για έξω από τα μνημόνια. Μα είναι ήδη ψηφισμένα μέτρα και μειώσεις συντάξεων που θα ισχύσουν από τις πρώτες του. Δεν είδα πάντως στην Νέα Δημοκρατία να ενισχύει, ας πούμε, μια προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση να ακυρωθούν οι περικοπές των συντάξεων ή να σταλούν τέλος πάντων. Προσέξτε με λίγο. Λέτε διαρκώς για τη Νέα Δημοκρατία και καλά κάνετε μια συμμετοχή, όπως είπατε, με το γραμματέα του κόμματος. Αλλά είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση που πλέον με τον πιο ξεκάθαρο και υπεύθυνο τρόπο έχουμε κινηθεί όλο αυτό το διάστημα, προτάσσοντας το εθνικό παρά το ατομικό ή το μικροκομματικό συμφέρον. Και αυτό το δείξαμε και στα πρόσφατα τραγικά γεγονότα της Ραφίνας. Όταν πρώτα ο κ. Μητσοτάκης έτρεξε, έκανε προτάσεις, κρατήσαμε τόνους χαμηλούς. Δεν βγήκαμε να χτυπήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό σας το αναγνωρίζουν και πάλι σε πολύ. Έχετε δίκιο σε αυτό για το τόνο που χρησιμοποιήσατε. Ακόμα όμως και σε εθνικά ζητήματα να θυμίσουμε με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και εκεί κρατήσαμε την ίδια στάση, πράγμα το οποίο δεν έγινε σεβαστό από την κυβέρνηση. Και στο θέμα της Μάνδρας Αττικής και εκεί κρατήσαμε στάση αξιοπρεπή, ενωτική και ούτε καν εκτιμήθηκε από την κυβέρνηση. Συζητάμε για μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει όρια, δεν έχει αξίες, δεν έχει φραγμό. Μάλιστα. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων εποχών και είμαστε βέβαιοι ότι πολύ 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 σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν. Και όσο και αν θέλει ο κύριος Τσίπρας να αποφύγει τις κάλπες, αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που στην πρότασή μας, περίπου 1,5 χρόνο πριν, για να στηθούν κάλπες και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι πραγματικά επιθυμεί για την οικογένειά του, για τη χώρα μας. Κάθε μέρα και περισσότεροι πλέον εντάσσονται και ενσωματώνονται σε αυτή την άποψη. Είμαστε πλειοψηφία αυτοί οι Έλληνες που ζητάμε αλλαγή πολιτικού κοινικού στη χώρα μας. Είμαστε πλειοψηφία όλοι οι πολίτες που αναγνωρίζουμε στον κύριο Τσίπρα ανικανότητα και κακή διαχείριση της τύχης της χώρας μας, της οικονομίας της χώρας μας, των εθνικών ζητημάτων της χώρας μας. Τώρα, είναι δυστυχώς ο οπαδός της μετριότητας και όχι του άριστου και όχι του σωστού. Λειτουργεί ως μια παρέα και όχι ως ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός που πραγματικά διαχειρίζεται την τύχη της χώρας ή των Ελλήνων με υπευθυνότητα, με σχέδιο και με σοβαρότητα. Δύο ερωτήματα, κύριε Αργενάκη, ακόμη. Το ένα πολιτικό. Και αφορά στο κίνημα της αλλαγής ή των κεντρών, να το πω έτσι, χώρο που μοιάζει να είναι πολύ φερνινήφη. Δηλαδή το διεκδικεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς κάποια στιγμή, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, θα το διεκδικήσετε. Πώς βλέπετε αυτά τα σενάρια του μετώπου προοδευτικών δυνάμεων που ζητάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με το Κινάλ? Θα μου τρέψετε να πω τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία κινείται με μια διάθεση διεύρυσης προς κάθε πολιτική πτέρυγα ή προς κάθε ενεργό πολίτη που αντιλαμβάνεται πως η τύχη της χώρας είναι στα χέρια του. Δεν αναγνωρίζουμε ούτε φραγμούς, ούτε όρια, ούτε απαγορευτικά. Αναγνωρίζουμε τη χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων εποχών, που έχουν ονοματεπώνυμοι πλέον αυτοί που κυβερνούν, αλλά αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα του κάθε πολίτη που μπορεί να είχε κάνει οποιαδήποτε άλλη επιλογή κάτω παρελθόν, να είχε ψηφίσει ακόμα και ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κόμματα, ή να μην είχε καν στις κάλπες να επιλέξει οποιοδήποτε από τα κόμματα που είχαν κατέληξει στις προηγούμενες εκλογές. Και του ζητάμε να μας ακούσει. Να μας ακούσει και να συναντηθούν οι δρόμοι μας και να συμμαχήσουν για το καλό της χώρας. Και ευτυχώς και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτό κάθε μέρα και αυξάνεται και πολλαπλασιάζεται. Το δεύτερο ερώτημα. Όμως, μια κουβέντα ακόμα. Όμως, θα επαναλάβω αυτό που έχει πει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όποιο και είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, ακόμα και αυτοδύναμη να είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτονόητο, επειδή συζητάμε για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, θα αναζητήσουμε συνεργασίες και συμμαχίες με φιλοευρωπαϊκές,
αναπτυξιακές προοδευτικές δυνάμεις στον τόπο αυτό. Το δεύτερο ερώτημα αφορά στα εθνικά, γιατί τα αναφερθήκατε και στο μακεδονικό. Έχουμε μια συμφωνία των Πρεσπών, την οποία κρίνεται όπως την κρίνεται, αυστηρά, είναι αυτό που είναι. Αλλά να με συγχωρείτε, αλλά η κύρωση της συμφωνίας ενδέχεται να προκύψει με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνετε τότε? Άρα προβλέπετε και σε εκλογές δηλαδή? Ενδέχεται να γίνουν. Κανένας σόφρον Έλληνας λέει ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Κάποια στιγμή θα γίνουν. Χαίρομαι λοιπόν, διότι θυμάμαι καλά, μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να έρθει και η κύρωση αυτή στην Ελληνική Βουλή, σωστά? Μέχρι τέλος του χρόνου όχι, γιατί έχει να κάνει πότε θα κυρωθεί στα Σκόπια. Αν πάρουμε τις μετρητές στη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία φυσικά εμείς δεν τη στηρίξαμε, δεν την επικροτήσαμε, την ψήφισε και την στήριξε το κάθε μέλος της χιονοτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Άλλωστε σας ρώτησα εγώ, γιατί αν έρθει αυτή η ιστορία παραταθεί μετά. Θα σας απαντήσω. Αναλαμβάνοντας και την ατομική ευθύνη πλέον της απόφασης αυτής, της εξουδότησης αυτής στον κύριο Τσίπρα και κατ' επέκταση τον κύριο Κοτζιά για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Είναι μια κατάπτυστη στη συμφωνία την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν επικροτεί και φυσικά θα συνενέσει. Τι είπα να πει δεδέα συνενέση, δηλαδή θα πείτε όχι. Αυτά είναι τα ελληνικά που χρησιμοποιώ. Όχι, να με συγχωρείτε. Αν θα έρθει με πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να κυρωθεί. Δεν επικροτήσαμε, δεν συμφωνήσαμε, δεν συμμετείχαμε, δεν επιβραβεύσαμε και φυσικά δεν μπορούμε εκ των υστέρων και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία να αποδεχτούμε. Η συμφωνία αυτή δημιουργεί ζημία στη χώρα μας και φυσικά στους πολίτες της χώρας. Ήδη έχει δρομολογηθεί. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό? Είναι βέβαιο ότι κάθε στάδιο που ολοκληρώνεται δημιουργεί περισσότερο βάρος, δημιουργεί περισσότερο ισχύ. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να αποδεχτούμε κάτι στρεβλό, κάτι λανθασμένο που έκανε ο κύριος Κοτζιάς με την έγκριση του κύριου Τσίπρα και του συναρχηγού του κύριου Καμένου και με την προσωπική ευθύνη όλων των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που συμφώνησαν σε αυτή την κατάπτυστη συμφωνία. Κύριε Αυγενάκη, όπως έλεγε στον κύριο Μαύρο πριν, τουλάχιστον αυτό το διάστημα θα είναι ενδιαφέρον και θα έχει πολύ ωραίες πολιτικές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Οπότε σε επανειδή να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.